όταν λέγει ότι ενδικημίσει η Παναγιά μου στην κίνησή σου, με την κίνησή σου, τον κόσμο που κατέληπες Θεοτόκε. Και όλοι να με εγκαταλείψουν, εσύ δεν με εγκαταλείπεις. Και όλος ο κόσμος να χαθεί, εγώ δεν χάνομαι δίπλα σου. Δεν είναι δική μου λόγη, αδελφοί μου. Τους κρέω πατέρα της Εκκλησίας μας, από κείμενό του που έγραψε για το πρόσωπο της Παναγίας μας, και ο πατήρ αυτός είναι ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο οποίος χρησιμοποιεί μία γράφοντας τον εξής λόγο. Εάν υποθέσουμε, λέγει, ότι όλοι οι κτήσεις, ακόμα και οι άγγελοι, ακόμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αποστατούσαν, απομακρύνονταν, εγκατέλειπαν το Θεό, ο Θεός θα ευαρεστεί το και μόνο με την παρουσία και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είπα βέβαια ότι ο λόγος του ποιητικός και υποθετικός, διότι οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι είναι αμετακίνητα πλέον δεσμένοι, δοσμένοι στην αγάπη του Θεού. Εδώ έχησαν το αίμα τους και θυσίασαν όλη τους τη ζωή. Όμως, λέγει, να αξιοποιήσουμε στη δική μας ζωή. Γι' αυτό και ξεκίνησα το λόγο μου, τρίτη φορά το λέγω. Και ο κόσμος όλος να χαθεί. Δεν χάνουμε δίπλα σου, Παναγιά μου. Και ο κόσμος όλος να με εγκαταλείψει. Έχω εσένα, συντροφιά, Παναγιά μου. Πόσο παρήγορος και ελπιδοφόρος τούτος ο λόγος του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου. Σε όλους μας, που πολλές φορές μέσα σε αυτή την παλέστρα της ζωής, μέσα σε αυτά τα κύμα της ζωής, δεν νιώθουμε προδεμένοι, δεν νιώθουμε ότι όλα χάθηκαν, ότι όλοι μας εγκατέλειψαν. Πολλές φορές ανεβαίνει στους λογισμούς μας, πού είναι ο πατέρας μου, πού είναι η μάνα μου, πού είναι ο γονιός μου, πού είναι ο φίλος μου, πού είναι ο σύντροφος, πού είναι η σύντροφός μου. Μόνος έμεινα σε αυτή τη ζωή. Έρχεται, αδελφοί μου, πολλές φορές στο στόμα μας ο λόγος εκείνος του προφητάνε προς Δαβίδ. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρό δεν έστησαν. Με εγκατέλειψαν όλοι δηλαδή και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή έρχεται η σανίδα της σωτηρίας μας. Έρχεται η ελπίδα μας που είναι